Στο σημείο θα συνδεθούμε με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κωνσταντάρα, δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα μας διαφωτίσει σε πολλά κομμάτια. Διαβάζουμε βιβλιστικά και τα άρθρα του στο reporter.gr, όσοι έχουμε τη δυνατότητα, αλλά θέλω να μας τα πεις και διαζώσεις έτσι, Δημήτρη, και να μας πεις κάποια πράγματα έτσι πώς τα βλέπεις τα πολιτικά να κινούνται, γιατί είναι ιδιαίτερα περίεργα την εποχή αυτή. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, την αγάπη μου, Μιχάλη μου και σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Άκουσα προηγουμένως ότι το πρόγραμμα το οποίο μεταδίδεται, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η δική σου εκπομπή, είναι κατάλληλο για νέους άνω των 8 ετών. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι θα πει. Πια. Όσο και να γίνει, έχουν συμβεί και συμβαίνουν πράγματα τα οποία σηκώνουν πολλών ειδών και πολλών υφών σχολιασμούς που μερικές φορές ακόμη και έτσι, στην απλή καθομιλούμενη ελληνική γλώσσα μας οδηγούν στο να λέμε κάποιες λέξεις βαβά, κακά, νάνι και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν για να απαντήσω στο πρώτο σου ερώτημα θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε αύριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 6 ώρα για να πάρουμε τις οριστικές αποφάσεις για τα μέτρα που είναι διατεθειμένος να εξαγγείλει αύριο. Διότι θα υπάρξει προφανέστατα και μια νέα προθεσμία και θα χρειαστεί άλλο ένα διάγγελμα για να οριστικοποιηθούν αυτά τα οποία αύριο δεν θα οριστικοποιηθούν. Και είναι εύλογο να σκεφτούμε όλοι τι θα οριστικοποιηθεί αύριο, τουλάχιστον όσον αφορά τα σχολεία, και τι δεν θα οριστικοποιηθεί όσον αφορά άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων, ανθρώπων, κατηγοριών και ούτω καθεξής. Θα ανοίξουν τα μαγαζιά, ποια μαγαζιά, πότε, πόσες ώρες, τι απόσταση θα έχουν τα τραπεζάκια στα καφενεία και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα να γραφτούν σαν απόφαση, ούτως ώστε να τηρηθούν και να υπάρχουν και οι προβλεπόμενες ποινές, τιμωρίες δηλαδή, αυτών που δεν θα ακολουθήσουν τις εντολές. Και μέχρι εκεί, όπως λέγαμε και προηγουμένως που βγούμε στον αέρα, εμείς οι Έλληνες είμαστε ζωηρούλιδες. Το καταδύναμε. Βεβαίως, παρά το ότι είμαστε ζωηρούλιδες, πολύ καλά τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, άσχετο αν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι προσπαθούν με διάφορους ξυπνακιδίστικους τρόπους να τα ξεπεράσουν. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο πυθύνι και το ίδιο σοβαρή. Κάποιοι λένε, έλα μπορεί καλά, εντάξει σε μένα θα συμβεί. Και όμως μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Σήμερα λόγω χάρη είχαμε 4 κρούσματα νομίζω και αν μέχρι στιγμής 4 που ανακοινώθηκαν. Το ένα ήταν αργά χτες το βράδυ. Όχι κρούσματα, θύματα, νεκρούς. Δεν ξέρουμε τα θύματα, δεν ξέρουμε τα υπόλοιπα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που παίρνουμε κάθε απόγευμα στις 6 από τον κύριο Τσιόδρα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και δεν θα πάρουμε ενημέρωση από τον κύριο Τσιόδρα. Αυτό είναι, ας το αφήσουμε στη φαντασία μας. Για να δούμε τι θα γίνει. Εκεί έμαθα ότι εκεί στην Πρωτοπατησίων πέρασε και η Άλκης της Πρωτοψάλτη και εκεί σας τραγούδησε. Θέλω να σχολιάσω γι' αυτό. Αρχικώς εγώ ήμουν στο γραφείο και έγραφα εκείνη την ώρα και είχα τα παράθυρα ανοιχτά και άκουσα πράγματι την Άλκη στην τραγουδάει, αλλά φαντάστηκα ότι θα ήταν κάποια από αυτές τις από αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν τα extreme ηχεία, τα επιβοηθούμενα ας πούμε bombers σε πάση περιπτώσει που κατά καιρούς περνάνε και βάζουν διάφορα διαφημιστικά μηνύματα αλλά ακόμη και μουσικές και το απίλαυσα το τραγούδι χωρίς να βγω στο μπαλκόνι να δω τι γίνεται. Μετά λίγο αργότερα διαπίστωσα ότι είχαν διατρέξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αθήνας, έφτασαν μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, βγήκαν και διάφοροι άλλοι και περαστικοί και βεβαίως από εκεί άρχισαν τα δυσμενή σχόλια τα οποία φαντάζομαι τα ξέρουν όλοι και να μην τα επαναλάβουμε. Εγώ πάντως τη χάρηκα αυτή την πρωτοβουλία, καλά κάνανε και προχωρήσαν σε αυτό το πράγμα. Σε ορισμένα θα μπορούσαν να ήταν και λίγο πιο προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην γύρουν τέτοιου είδους σχόλια. Τώρα γιατί ο αγαπημένος μας και δημοφιλέστατος συνθέτης ο Σταμάτης Κραουνάκης
το τράβηξε πολύ μακριά. Εντάξει, δικό του προσωπικό είναι το θέμα. Δεν θέλω να μπει σε αυτή. Τα έχουν αυτά οι καλλιτέχνες, Δημήτρη μου, μεταξύ τους. Τα έχουν αυτά, κακά τα ψέματα. Ποιο τραγούδι είπε όταν περνούσε από εσάς εκεί? Δεν ήταν το πρόβλημα του Κραουνάκη με την Άλκηστη. Αντίθετα, ξέρω ότι έχουν και μεγάλη αγάπη και πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ο Μητσοτάκης ήταν το πρόβλημα του Κραουνάκη. Γιατί πήγανε, πώς το είπε, στην αυλή του Κούλη να δώσουν συνέντευξη. Τώρα αυτό το Κούλης, κάποια στιγμή ας σοβαρευτούμε, διότι όλοι στη ζωή μας και ιδίως όταν ήμασταν μικροί, είχαμε κάποιο υποκοριστικό. Δεν σημαίνει ότι μας ακολουθείς όλη μας τη ζωή. Είναι μάλλον εσύ λίγο υπερβολικό αυτό το Κούλης το οποίο του έχουν κολλήσει. Πολλοί όταν ήταν μικρός να τον έλεγαν έτσι. Να μην σου πω εγώ πώς με λέγανε όταν ήμουν μικρός. Και τον πατέρα σου Λαμπρούκους μέχρι τα 80, μέχρι τα 70 τον έλεγαν τον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι... Αυτό φταίει ο ίδιος τη βρήκε τη λέξη. Ναι, οπότε... Πάντως ο πατέρας μου ήταν μικρός, τον λέγανε Μπαμπίνο. Α, και το δεχόταν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι του άρεσε. Και εγώ όταν ήμουν μικρός με λέγανε Μπιμπίτη. Α, είναι αυτά. Εμείς εδώ στην Κοζάν δεν τα έχουμε αυτά τα υποκοριστικά. Πιο πολύ κρατάμε τα κύρια ονόματα. Υποκοριστικά δύσκολα, δηλαδή μας έχουν, ίσως είναι και συνήθεια της περιοχής. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα και στις γειτονιές που πήγε, δεν λέω τώρα για το Δημαρχιακό Μέγαρο και για το Μέγαρο Μαξίμου κτλ. Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε τώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, αλλά στις γειτονιές που πέρασε, ο κόσμος το χάρηκε, το ευχαριστήθηκε. Βεβαίως δημιουργήθηκε συνωστισμός. Διότι την είδαν εκεί, σταμάταγε, χαιρέταγε, έστελνε φιλιά, τραγούδαγε. Λογικό ήταν. Έφτιαξε τη διάθεση χιλιάδων ανθρώπων που είναι σε καραντίνα, που ήταν στα μπαλκόνια, αλλά και κάποιοι άλλοι βγήκανε, πεταχτήκανε στο δρόμο και δημιουργήθηκαν κακές συνθήκες. Ας μην τους δίνουμε σε όλα αυτά τα πράγματα τόσο μεγάλη σημασία. Μεγαλύτερη σημασία έχει τι θα πει ο Μητσοτάκης αύριο για τα σχολεία, πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα τουλάχιστον στην τρίτη ηλικίου, που είναι και πια και ιδιαίτερα πιεστικό, τι θα γίνει με τις άλλες τάξεις του λυκείου, τις άλλες τάξεις του γυμνασίου, και ελπίζω ότι θα μάθουμε και τι θα γίνει με τα δημοτικά, διότι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τι θα σεφτούν τα μικρά παιδιά και να ακολουθήσουν οδηγίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών. Οι μισοί μαθητές, μην ξεχνάμε, δεν πάνε με τα πόδια στο σχολείο. Τους πάει ένα αυτοκίνητο, τους πάει μια συγκοινωνία, τους πάει ένα σχολικό. Εκεί αυτά πρέπει να τα έχουν δει και να μας τα ανακοινώσουν. Δεν θέλω να κάνω εγώ συστάσεις σε κανέναν. Και εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε πολλά λεωφορεία, Δημήτρη, κακά τα ψέματα. Πολλά παιδιά μετακινούν τη λεωφορεία. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ξέρεις δεν έχει μιλήσει κανένας δημόσια, αλλά μου το λένε πολλοί φίλοι, το θέμα των αθλητικών ομάδων, των αθλητικών παιχνιδιών. Έχουν σταματήσει και πολλοί δεν μπορούν να εκτονωθούν τώρα να δουν την ομάδα τους να παίζει. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Λοιπόν, μεταξύ αυτών θα σου πω είμαι και εγώ βέβαια. Λογικό. Και ομολογώ ότι εμένα μου έχει λείψει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, αλλά και το διεθνές. Τέλος πάντων, κάποια διεθνή από εδώ και από εκεί στην τηλεόραση βλέπουμε παλιά κυρίως κάτι παγκόσμια κύπελα κτλ. Αλλά άλλο πράγμα να παίζει η ομάδα σου. Και άλλο τον παγιάτικο, Δημήτρη. Άλλο τον παγιάτικο, τον φρέσκο έχει η ουσία. Λοιπόν, όλοι περιμέναμε. Το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό βρισκόταν στις τελευταίες του αγωνιστικές, το πρωτάθλημα του μπάσκετ επίσης το ίδιο, με ενστάσεις, κατηγορίες, αλλοκατηγορίες, αποκλεισμούς, ποινές που είχαν γίνει. Είχαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες οι οποίοι δεν θα γίνουν, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το Champions League και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι σε μια αργία. Το ποδόσφαιρο μας έχει λείψει, ωραία και τα ψυχαγωγικά προγράμματα που βλέπουμε στην τηλεόραση, αλλά οι φιλαθλοί που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, έχει μείνει λίγο ξεκρέμαστο και θα ήθελε. Αλλά βέβαια τώρα πώς να κάνεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, Μιχάλη μου, ή έναν αγώνα μπάσκετ, και ιδίως άμα είναι σημαντικός χωρίς φιλάθλους μέσα. Είναι μια κρυάδα σχέτη. Εντάξει, το ποδόσφαιρο και μια μαγεία, Δημήτρη. Δεν μπορείς τώρα να βλέπεις μόνο τους παίκτες να παίζουν σαν πιονάκια ή να παίζουν σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι. Θέλει να υπάρχει και ο θόρυβος, έτσι αυτά τα πράγματα είναι...
η ατμόσφαιρα είναι απαραίτητη. Το α και το ω. Μετά το σημαντικό είναι και εσείς στην Κοζάνη που έχετε πολύ ζωή έξω στα, με τον κόσμο, σε πλατείες και σε πάρκα και σε καφενεία και σε μπαρ και σε όλα αυτά τα πράγματα, όλες οι περισσότερες ελληνικές πόλεις, και τώρα μιλάμε για την πρωτεύουσα που είναι ένα τεράστιο κομμάτι, και για τη Θεσσαλονίκη της Ελλάδος που οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιούν ένα καφέ. Δεν μπορούν να κάτσουν κάπου να δουν ένα φίλο. Τώρα τόσο όλο αυτό τον καιρό όλος αυτός ο εγκλισμός μας έχει στερήσει και την ανθρώπινη παρέα. Τώρα κάτι θα ξεκινήσει, ίσως όχι για να μας δώσουν εμάς την ανθρώπινη παρέα που μας έλειπε, Μιχάλη μου, αλλά για να δουλέψουν τα μαγαζιά, να δουλέψουν τα καταστήματα, είτε είναι καταστήματα εμπορικά, είτε είναι καφενεία, είτε είναι μπαρ, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτά πώς θα δουλέψουν και πώς θα τηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών. Είναι ορισμένα πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία και αυτά ελπίζω να τα έχουν λύσει. Δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσει αύριο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αυτά είναι σοβαρά πράγματα, τα οποία άπτονται της καθημερινότητας του Έλληνα. Και ξέρετε, και στους φίλους μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και μας βλέπουν, να πούμε ότι όλες καλές είναι οι προθέσεις για να περιορίσουμε και να ξεπεράσουμε τον ιό, αλλά από εκεί και πέρα και οι υπομονές και οι αντοχές του κάθε ανθρώπου έχουν διαφορετικά όρια. Αλλιώς αντιμετωπίζεις εσύ, αλλιώς το αντιμετωπίζω εγώ, αλλιώς ο κύριος Μίτσος, αλλιώς η κυρία Μαρία και ούτου καθεξής. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι τα μαγαζιά δεν έχουν και πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Θετική είναι η ζωή τους, είναι το εισόδημά τους, είναι η δουλειά τους, είναι οι μαγαζάτορες, είναι οι εστιατόρες, είναι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων γενικού εμπορίου και είναι και οι εργαζόμενοι, κυρίως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια πραγματικά τραγική κατάσταση, ανεξάρτητα του αν πήραν ή δεν πήραν 400 ευρώ ή 800 ευρώ ή αν θα τα πάρουν ή πότε θα τα πάρουν. Δεν αναπληρώνεται η καθημερινή δουλειά, Μιχάλη μου. Και αβεβαιότητα του μέλλοντος, Δημήτρη. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα καλό μέτρο, το οποίο ήταν μια ελαφρά ανακούφιση. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το κράτος, διότι εδώ τα λέμε, Μιχάλη μου, και οι φίλοι μας που μας ακούνε, όταν λέμε το κράτος να δώσει, τι θα πει να δώσει το κράτος, δεν τυπώνει λεφτά. Το κράτος τζιράρει, χρησιμοποιεί τα λεφτά τα δικά μας, αυτά τα οποία παίρνει από τις δικές μας καταβολές, από το ΦΠΑ, από το φόρο εισοδήματος και ούτω καθεξής, τον έμφυα και τέτοια. Αυτά είναι τα λεφτά τα οποία έχει το κράτος. Αλλιώς θα πρέπει να πάει να βγει έξω να δανειστεί. Αλλά δύσκολες ώρες για δανεισμό. Η Γερμανία λίγο κλωτσάει, αλλά... Η Γερμανία πώς να μην κλωτσήσει. Η Γερμανία σε οτιδήποτε σχέση με ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι είναι ο ηγέτης. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα φερθεί ως ηγέτης στα τελευταία της η κυρία Μέρκελ. Πολύ με ενδιαφέρει. Όπως επίσης πρέπει να παρακολουθήσουμε και την πορεία των γεγονότων στην Τουρκία. Μιχάλη μου, αυτό θα πρέπει να μας αφορά, διότι εάν λίγο τα πράγματα χαλαρώσουν γενικά, δεν ξέρω ο Σουλτάνος τι πρόκειται να κάνει ή τι πρόκειται να επιχειρήσει να κάνει. Και δεν θα είναι κάτι το οποίο θα με ευχαριστήσει. Θα μας δημιουργήσει καινούργια επεισόδια, θα μας δημιουργήσει καινούργιες υποχρεώσεις να συνασπιστούμε. Τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη φορά, αλλά για πόσο καιρό θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε συνεχώς τις υποτιθέμενες ή επαπειλούμενες απειλές των τουρκικών συμφερόντων. Δεν λέω ότι είναι οι Τούρκοι οι οποίοι θα έρθουν να μπουν στην Ελλάδα, αλλά έτσι και μας ξαναβάλει στα σύνορα είτε τα νησιωτικά είτε επάνω στον Εύρο κάποιες χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι μπορεί να έχουν και τον ιό. Τρεχαγύρευε, Μιχάλη μου. Αυτό που να το έχουμε στο νου μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να το παρακολουθούμε. Είμαι βέβαιος ότι και η κυβέρνηση το παρακολουθεί και το αντιμετωπίζει σοβαρά. Την προηγούμενη κρίση που περάσαμε το αντιμετώπισε πολύ καλά. Να δούμε για πόσο καιρό μπορούμε να αντέξουμε όλες αυτές τις κρίσεις. Μια χώρα η οποία μόλις είχε βγει από τη μεγάλη κρίση και μόλις άρχισε να παίρνει τα πάνω της. Τελικά ήρθε αυτή η ιστορία
και μας ξαναγυρίζει πίσω. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, και να κλείσω με αυτό γιατί πολύ μιλάω σήμερα. Όχι, δεν είναι σοβαρά πράγματα, αυτά είναι, πρέπει να τα ακούσουν όλοι. Είναι πόσο αν θα αντέξουμε μετά την λήξη αυτής της κρίσης. Διότι όλα τελειώνουν, αλλά σε τι κατάσταση μας αφήνουν. Ακριβώς. Η κρίση του 2010, 11, 12, 15, 16, 17 μας έκανε και εμάς, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, πολύ μεγάλη ζημιά. Υποτίθεται ότι την είχαμε ξεπεράσει και είχαμε κάνει τα βηματάκια μας μπροστά. Μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση θα βγούμε από την νέα αυτή κρίση? Θα είναι μια κατάσταση η οποία θα θέλει και πάλι 3, 4 και 5 χρόνια για να επανέλθουμε? Ακριβώς. Το χρηματιστήριο εκκινήτο, οι μετοχές ανεβοκατέβαιναν, υπήρχαν σκέψεις και ενέργειες για επενδύσεις. Τώρα θα γίνει ή θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω? Δηλαδή το 2020, τον Οκτώβριο ξέρω εγώ, που ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να επιστρέψουμε σε μια κανονική κανονικότητα, επιτρέψτε μου τον ζωολογισμό, θα είναι τα πράγματα εύκολα να τα αντιμετωπίσουμε έτσι όπως τα αντιμετωπίσαμε επί 5 χρόνια, επί 6 χρόνια, που εδώ που τα λέμε ελάχιστα πράγματα μπόρεσαν να γίνουν? Ακριβώς. Ακριβώς, Δημήτρη μου, αναμένοντας αύριο και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε επί νέων δεδομένων μετά. Και βέβαια να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Χαιρετίσματα και την αγάπη μου σε όλους τους κυρίους και τις κυρίες και τα παιδιά που σε παρακολουθούν. Είσαι ένας πολύ φιλικός και ωραίος και καθημερινός άνθρωπος, χωρίς τα στισήματα και τις αυστηρότητες που παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και τα εξυπνακιδίστικα φερσήματα παρουσιαστών, σχολιαστών και ρεπόρτερ απέναντι ο ένας στον άλλον και απέναντι στους καλεσμένους τους, που δεν τους αφήνουν σχεδόν ποτέ να ολοκληρώσουν τη φράση τους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ είσαι πολύ καλός μου φίλος πάνω απ' όλα και επί τα συνεργάτης που τα λέμε στην εκπομπή. Θα τα πούμε όμως πολύ σύντομα. Την ελπίδα να τα πούμε για από κοντά και να ξαναπιούμε ένα τσιπουράκι. Εννοείται αυτό. Είναι δεδομένο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και εμείς, κυρίες και κύριοι, να